Και είναι δύο άμεσοι τρόποι για να δεις διαφορά στα κιλά σου και στο σώμα σου. Πολλοί έρχονται αυτή την περίοδο και μου λένε: Στέφανε, θέλω έναν άμεσο τρόπο, έναν δραστικό τρόπο να χάσω αυτά που έβαλα τις τελευταίες μέρες. Μπορεί να έχουν κάποιο πρίξιμο επειδή βγήκανε αρκετές μέρες συνεχόμενα έξω, επειδή είχαν λίγο παραπάνω αλκοόλ, επειδή είχαν μια πλούσια κοινωνική ζωή. Έχουμε δύο εργαλεία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να δεις άμεση διαφορά στο σώμα σου και αμέσως να ξεπριστείς, να είσαι πολύ πιο άνετα μέσα στα τζιν σου. Το ένα έχει να κάνει με τους υδατάνθρακες της διατροφής σου. Οι υδατάνθρακες τους βρίσκουμε σε τρόφιμα όπως είναι τα ζυμαρικά, το ψωμί, τα δημητριακά, τα φρούτα, τα γλυκά, το αλκοόλ. Και οι υδατάνθρακες τι κάνουν? Αποθηκεύονται στο μυϊκό γλυκογόνο και στο υπατικό γλυκογόνο που έχουμε στο σώμα μας. Οι αποθήκες αυτές για να αποθηκεύσουν τον υδατάνθρακα δεσμεύουν και μερικά μόρια νερού. Οπότε αυξάνουν απότομα τον αριθμό στη ζυγαριά. Μπορείς να με καταλάβεις αν έχει τύχει κάποια μέρα να φας μαγαρονάδα το μεσημέρι και την άλλη μέρα το πρωί ζυγίζεις και είσαι 1-1,5 κιλό παραπάνω. Να σκεφτείς ότι εγώ είμαι μαραθωνοδρόμος και πριν τους μεγάλους αγώνες κάνουμε αυτό που λέμε υδατάνθρακωση. Για μερικές ημέρες τρώμε αρκετή ποσότητα υδατάνθρακα για να είμαστε γεμάτη ενέργεια. Αυτό που παρατηρείται σε πολλούς αθλητές είναι ότι μπορεί να αυξηθεί το νούμερο στη ζυγαριά τους κατά 2 και 3 κιλά και 4 σε κάποιες περιπτώσεις. Κάτι που βέβαια είναι επιβαρυντικό για την αθλητική τους απόδοση. Τώρα, πίσω σε εσένα, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να ελαττώσεις στο ελάχιστο δυνατό τους υδατάνθρακες της διατροφής σου. Οπότε να πας σε ένα κλασικό μοτίβο διατροφής, λαχανικά με πηγές πρωτεΐνης. Κάποια πηγή άπαξης πρωτεΐνης. Κρέας, λευκό κοτόπουλο, γαλοπούλα, κόκκινο κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, ψάρι, αυγά. Όλες αυτές οι πηγές είναι πολύ καλές και χορταστικές για να σε ικανοποιήσουν μέσα στη μέρα. Ιδιαίτερη σημείωση είναι ότι αυτό το εργαλείο δεν μπορείς να το χρησιμοποιείς για πολλές μέρες συνεχόμενα, γιατί θα εξαντληθείς. Μετά από μία εβδομάδα θα πεις: Πόπο, δεν μπορώ άλλο να τρώω κρέας, σαλάτα. Θέλω επιτέλους να φάω και κάτι σαν άνθρωπος. Οπότε είναι ένα εργαλείο για μερικές ημέρες να εξισορροπήσεις τα σπασμένα της διατροφής. Το δεύτερο αποδοτικό εργαλείο που έχεις για να δεις άμεση διαφορά στο σώμα σου είναι η διαλυματική νηστεία. Όταν μιλάμε για διαλυματική νηστεία, μιλάμε για αφαγεία 16 ωρών μεταξύ δύο γευμάτων. Πολλούς τους βολεύει να αποφεύγουν το βραδινό γεύμα. Άλλους, όπως εμένα, με βολεύει να αποφεύγουν το πρωινό γεύμα. Επομένως, ας δούμε το παράδειγμα που κάποιος αποφεύγει το πρωινό γεύμα. Τελευταίο γεύμα το βράδυ μπορείς να φας κατά τις 9 η ώρα, ας πούμε, το βράδυ. Πρέπει να περάσουν 16 ώρες, 12 και άλλες 4, 1 η ώρα το μεσημέρι της επόμενης μέρας, μέχρι να φας το επόμενο σου γεύμα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει ότι έχεις ένα καλό θερμιδικό έλλειμμα, δηλαδή λαμβάνεις πολύ λιγότερο φαγητό από ό,τι σου αναλογεί, και βοηθάς, σπρώχνεις τη λιπόλυση του οργανισμού σου. Με τη διαλυματική νηστεία σπρώχνεις λίγο το αποτέλεσμα και βλέπεις πολύ γρήγορα να πέφτουν τα κιλά και τα πρυξήματα που έχεις πάνω στο σώμα σου. Μία μικρή σημείωση είναι ότι τις πρώτες 2-3 μέρες θα δεινοπαθήσεις. Στο λέω, θα πεινάσεις, θα πρέπει να τρίξεις λίγο τα δόντια, θα πρέπει να σφίξεις λίγο τις ροθιές σου, να χτυπήσεις λίγο το κεφάλι στον τοίχο, γιατί η πείνα θα είναι λίγο έντονη. Μετά τις πρώτες 2-3 μέρες όμως σου εγγυώμαι ότι δεν θα το νιώθεις και θα έχεις συνηθίσει ήδη το νέο μοτίβο αυτό γευμάτων, της διαλυματικής νηστείας. Φυσικά σου είπα το πιο διάσημο μοτίβο των 16 ωρών αφαγείας της διαλυματικής νηστείας. Παίζουν και άλλα πρωτόκολλα που κάνεις μία μέρα αφαγεία, τα οποία είναι ακόμα πιο extreme, αλλά δεν είναι το θέμα αυτού του βίντεο. Επομένως, έχουμε δύο εργαλεία. Την ελάττωση των υδατάνθρακων στη διατροφή σου, ιδανικά να φτάσεις στη ποσότητα του μηδενός, να μην φας καθόλου υδατάνθρακες για μία μέρα, δύο μέρες, έτσι ώστε να εξορροπήσεις λίγο το αποτέλεσμα. Και το δεύτερο εργαλείο είναι η διαλυματική νηστεία, που πάντα βοηθάει, διότι αφήνεις ένα ολόκληρο γεύμα και έχεις άλλα δύο γεύματα μέσα στη μέρα σου για να καλύψεις τις ανάγκες σου. Κάτι το οποίο σπρώχνει προς το αποτέλεσμα που θέλουμε. Είναι ένας γρήγορος τρόπος να μπεις γρήγορα και πάλι στα ρούχα σου και να θυμηθείς πως ήταν αυτός στον καθρέφτη. Όπως σου είπα όμως, αυτά τα δύο είναι εργαλεία, που σημαίνει ότι δεν θέλουμε να τα έχεις συνεχόμενα στη διατροφή σου. Ο λόγος είναι προφανής, είναι ότι δεν θέλουμε να πάτε στο λεγόμενο burnout. Πολλοί, όταν αποφασίζουν να κάνουν δίαιτα, κόβουν τις υδατάνθρακες από τη ρίζα, δεν τρώνε καθόλου υδατάνθρακες, με αποτέλεσμα μετά από 5 μέρες να είναι full εξαντλημένοι και να θέλουν να παρατήσουν κάθε ίχνος προσπάθειας που έχουν κάνει μέχρι τότε. Εμείς αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε, γι' αυτό σου τονίζω ότι θέλουμε να είναι εργαλεία και όχι η σταθερή διατροφή σου. Η σταθερή διατροφή σου θέλουμε να είναι
πλήρης, ισορροπημένη και να σε καλύπτει και από άποψη ποσότητας και από άποψη γεύσεων. Να καταναλώνεις αραιά και πού όλα τα τρόφιμα που απολαμβάνεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί πάντα με τη σωστή καθοδήγηση από έναν ειδικό. Δεν είναι δύσκολη διαδικασία, αλλά βήμα-βήμα μπορείς να το εντάξεις στην καθημερινότητά σου. Επομένως, αν είσαι ήδη σε καλό επίπεδο και θέλεις απλά να εξορροπήσεις κάποια ζημιά που είχες στη διατροφή σου, τότε χρησιμοποιείς τα δύο εργαλεία. Αν όμως η διατροφή σου δεν είναι και τόσο καλή, γενικότερα έχεις πάντα θέματα με το βάρος σου, τότε πρέπει να ξεκινήσεις από πιο βασικά επίπεδα και να βελτιώσεις βήμα-βήμα τη διατροφή σου. Σε αυτό το σκοπό μπορεί να σε βοηθήσει ένα πρόγραμμα διατροφής, γι' αυτό έχει τον νου σου. Είστε πανηδίν, τα λέμε σύντομα.